Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο αποκατάστασης του διατηρηταίου ιστορικού δημαρχείου της Σάρτας προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στο χώρο του ιστορικού δημαρχείου. Η αξιοποίηση του ιστορικού και διατηρηταίου κτηρίου αποτελούσε όραμα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο πλέον μπαίνει σε φάση υλοποίησης και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί στους πολίτες ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία. Ο Δήμαρχος Σαρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα κτίριο σημείο αναφοράς για την περιοχή που έχει συνδεθεί με την νεότερη ιστορία της Σάρτας, καθώς στέγαζε υπηρεσίες του Δήμου και φιλοξένησε 7 δημάρχους από το 1960 έως το 2002. Επεσήμανε ακόμη πως η αξιοποίησή του έχει ως στόχο να δοθεί στην κοινωνία ένα διατηρηταίο ιστορικό κτίριο δείγμα πολιτισμού της Σάρτας, καθώς θα αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικές και τουριστικές κρίσεις, ενώ βάσει της διαθήκης του Ευεργέτη Αλέξανδρου Ζάρα θα δημιουργηθεί και γραφείο δημάρχου. Το ιστορικό δημαρχείο της Σάρτας είναι ένα νεοκλασικό κτίσμα του 19ου αιώνα, το οποίο αποτελούσε αρχοντικό οικία της εύπορης αρτινής οικογένειας Ζάρα στο κέντρο της Σάρτας. Στο ισόγειό του λειτουργούσε το εμπορικό κατάστημα της οικογένειας και ο Αλέξανδρος Ζάρας ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της Σάρτας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς όχι μόνο παρέδωσε τμήμα της οικίας του προκειμένου αυτή να γίνει δημαρχιακό μέγαρο, αλλά κυρίως γιατί παρέδωσε οικόπεδο και χρηματοδότησε την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στο κέντρο της πόλης. Στη διαθήκη του παρέδωσε τμήμα του ακινήτου στο Δήμο Αρταίων με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δημαρχείο. Όταν το 2002 κατασκευάστηκε το νέο δημαρχείο στην Περιφερειακή Οδό, το ιστορικό κτίριο εγκαταλείφθηκε. Πλέον η Δημοτική Αρχή επεξεργάστηκε συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίησή του και την παράδοσή του και πάλι στην κοινωνία. Το ιστορικό δημαρχείο της Σάρτας βρίσκεται πλέον στην πλήρη κυριότητα του Δήμου μετά και την απόκτηση τμήματος του ισογείου και του υπογείου με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και έχει ανακηρυχθεί με υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 1988 ως έργο τέχνης που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας. Ο Δήμος Αρταίων αποφάσισε την υποβολή πρότασης έργου με την αναπολέωση και αξιοποίηση του ιστορικού δημαρχείου στο πλαίσιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος με θέμα παρεμβάσεις, αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του κτηριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας ή και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Η πρόταση αφορούσε τη χρηματοδότηση τότε των παρεμβάσεων αναβάθμισης και εξυγχρονισμού στο κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, το οποίο βρίσκεται ως γνωστόν στον πεζόδρομο της οδού Νικολάου Σκουφά, τον βασικό εμπορικό άξονα της πόλης. Γενικότερα, οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στοχεύουν στην αξιοποίηση και την ανάδειξη του κτιρίου, επεσήμανε στις δηλώσεις του κ. Τσιρογιάννης, ως τουριστικό πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής. Οι χρήσεις του κτιρίου θα είναι τουριστικές, πολιτιστικές, δημόσιες υπηρεσίες, όπως γραφείο δημάρχου, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, παιδική βιβλιοθήκη, χώρο τουριστικής ενημέρωσης και προβολής και άλλα. Ναι, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ένα εμβληματικό έργο για την πόλη της Σάρτας, το Ιστορικό Δημαρχείο, παίρνει την τροχιά υλοποίησής του. Ένα έργο που περιλαμβάνει εργασίες αναπαλαίωσης, αποκατάστασης και αξιοποίησής του. Σκοπός είναι και να σώσουμε αυτό το διατηρηταίο μνημείο, το οποίο το κτίριο, αυτό το ιστορικό το διατηρηταίο κτίριο, που είναι ένα κτίριο του πολιτισμού της Σάρτας και να το αποδώσουμε στους πολίτες έτσι ώστε να είναι ένα ζωντανό κύτταρο του πολιτισμού. Οι χρήσεις οι οποίες προβλέπονται σε αυτό το χώρο θα είναι πολιτιστικές χρήσεις και τουριστικές και θα είναι και θα εκπληρώσουμε και την επιθυμία του διαθέτη του Αλέξανδρου Ζάρα να είναι και το γραφείο δημάρχου και να λειτουργεί εδώ. Προφανώς δεν θα μεταφέρουμε το γραφείο δημάρχου εδώ, θα το λειτουργούμε παράλληλα για κάποιες εκδηλώσεις ενδεχομένως ή να είμαστε κοντά στην πόλη κάποιες ώρες εδώ στο κέντρο της Σάρτας. Όμως το ισόγειο χώρο θα έχουμε έναν χώρο τουριστικής ενημέρωσης, θα έχουμε μία
ψηφιακή βιβλιοθήκη για τα μικρά παιδιά και ένα και στους πάνω χώρους αναγνωστήριο για να μπορέσουν να λειτουργούν αυτές οι χρήσεις. Και στο ισόγειο θα έχουμε και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ με 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δημοπρατήθηκε. Η εταιρεία Ελισσός έχει αναλάβει το έργο με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 2 χρόνια. Οπότε ξεκινάμε να το αποδώσουμε στους πολίτες και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να φτάσουμε μέχρι εδώ και κυρίως τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και του προγραμματισμού και τους αρμοδίους αντιδημάρχους και ευελπιστώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και οι Αρτινοί θα χαίρονται και όλοι μας θα χαίρονται αυτό το πραγματικά όμορφο κτίριο στο κέντρο της πόλης μας. Η αρχιτεκτονική μελέτη δεν ξέρω πώς αποτυπώνεται, αλλά υπάρχει ένας διάκοσμος στον όροφο, στην οροφή του Δημαρχείου, του Δημοτικού Συμβουλίου, και που γινόντουσαν τα Δημοτικά Συμβούλια, που πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτό να ξαναγίνει. Υπάρχουν παρεμβάσεις, κύριε Δήμαρχε, το περιλαμβάνει αυτό η αρχιτεκτονική μελέτη? Καταρχήν, εδώ όντως υπάρχουν μνήμες, αναμνήσεις από τη συνεδριάση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 1996 που εδώ λειτουργούσε. Προφανώς να ξέρετε ότι για να φτάσουμε εδώ και να δημοπρατήσουμε περάσαμε από απαιτητικές μελέτες και εγκρίσεις που έχει να κάνει και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Οπότε είναι εξειδικευμένες οι μελέτες και απαιτήσεις τέτοιες που σκοπό έχουν να διατηρήσουν την μορφή και την αρχιτεκτονική και διατήρηση των οροφογραφιών που υπάρχουν στα ταβάνια του κτηρίου, και θα πρέπει αυτό να θυμίζει την εποχή εκείνη. Γι' αυτό είναι και ένα κτίριο ιστορικό. Και απ' την άλλη, ακόμα και τα έπιπλα που έχουμε εδώ στο χώρο, αυτά θα τα ξαναφτιάξουμε και θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε πάλι. Οπότε θα εφαρμοστούν κατά γράμμα όσο μπορούμε περισσότερο τα στοιχεία εκείνης της εποχής. Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας ή μόνο είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν χωρίς να περιλαμβάνουν μελέτες στατικής? Θα ενισχυθεί το κτίριο έτσι ώστε σε παρεμβάσεις τόσο όσο να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα και τα στοιχεία εκείνης της εποχής. Και γι' αυτό οι χρήσεις, όπως και σας ανέφερα, είναι κυρίως και ήπιες χρήσεις. Δεν είναι δηλαδή το να βάλουμε και πολλά φορτία στο κτίριο, αλλά πάντα σε αυτές τις χρήσεις που προβλέπονται θα είμαστε ασφαλείς και θα λειτουργήσουμε σωστά. Είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κατασκευαστική Ελισσός, που σήμερα είχε την τύχη και την ευτυχία να υπογράψει τη σύμβαση με τον κύριο Δήμαρχο για την ανακαίνιση, αναπαλαίωση του ιστορικού Δημαρχείου. Θεωρούμε ότι η εταιρεία μας αρκετά τυχερή και ότι και θα γνωρίσουμε την Άρτα και θα τη μάθουμε και θα κάνουμε και αυτό το ωραίο μνημείο που συνήθως τέτοια έργα κάνει η εταιρεία μας. Δεν έχετε αναλάβει, δεν είναι το πρώτο έργο που αναλαμβάνετε. Έχετε κάνει και άλλα τέτοια σημαντικά κτίρια που συνδέονται και με την ιστορία, την τοπική ιστορία, όπως είναι εδώ το Δημαρχείο, το παλαιό Δημαρχείο της πόλης. Δική σας η ματιά είναι και λίγο πιο κριτική. Καταλαβαίνετε και κατανοείτε αμέσως το χώρο, ναι, το τι πρέπει να γίνει. Μπορείτε έτσι να μας πείτε ένα-δυο σημεία χαρακτηριστικά? Εντάξει, αυτά τα οποία έχω προσέξει είναι τα στοιχεία της οροφογραφίας που είναι πολύ βασικά. Αυτά πρέπει να επαναληφθούν και να ξανατοποθετηθούν στη θέση τους. Τα στοιχεία όλα είναι των κτηρίων των νεοκλασικών, που έχει σχέση με το ξύλο, που έχει σχέση με τον Μπαγδατή, που έχει σχέση με την ζωγραφική. Και κατά τα άλλα είναι μια δουλειά που συνήθως αυτοί κάνουμε εμείς σε ένα στιλωτικά έργα. Από την εμπειρία σας, εγώ θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το κτίριο. Θα έχετε μπει σε πολλά τέτοια νεοκλασικά κτίρια. Έτσι λίγο πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, καταρχάς εξωτερικά το κτίριο μου φαίνεται πανέμορφο. Εσείς το φαντάζεστε? Ναι. Το εξωτερικά το κτίριο μου είναι πανέμορφο, θα γίνει πανέμορφο. Και το εσωτερικό του, εγώ όπως το φαντάζομαι, θα είναι μια άλλη πραγματικότητα από αυτό που βλέπετε σήμερα. Υπάρχουν εκτεταμένες φθορές από αυτό που μπορεί κανείς να διαπιστώσει με μια πρώτη ματιά? Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιες οι οποίες καθιστούν το κτίριο να μην φτιαχτεί σαν ανυπέρβλητες. Είναι όλες, είναι συνήθεις. Και νομίζω ότι σε μια κατάσταση τη θεωρώ και αρκετά καλή. Mm-hmm. Και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τότε και που φτάνουν τώρα πάρα πολλά χρόνια μετά είναι γερά υλικά. Γερά υλικά. Λέγαμε προηγουμένως για το δάπεδο. Είναι, από πλευρά στατικότητας είναι αρκετά σοβαρά, ακόμη αντέχει το κτίριο. Άλλωστε γίνονται και κάποιες επεμβάσεις
και στην Πέτρα και στα, και στα δάπεδα. Θα γίνουνε. Και βέβαια θα γίνουν. Θα γίνουν βέβαια επέμβαση, θα γίνουν σίγουρα και θα, γίνει, θα αυξηθεί η στατικότητα του κτίριου. Κύριε Σταματίου, αν μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ως χρονοδιάγραμμα, πού θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε? Εντάξει, εμείς έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα των 2 ετών, αυτό θα τηρηθεί και θα είμαστε και εντάξει και ευελπιστούμε να το κάνουμε και γρηγορότερα.